Επίγουσα επιστολή στον Άριο Πάγο απέστειλαν οι υγειονομικοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα εδώ και καιρό λόγω τη άρνησή του να εμβολιαστούν. Οι υγειονομικοί που έχουν καταφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητούν την αποκατάσταση τη επιστημονική του υπόλοιψη και την επιστροφή του στην εργασία. Όπω αναφέρουν στην επιστολή του, η επιστήμη πολύ πρόσφατα απέδειξε ότι οι εμβολιασμένοι κατά του COVID-19 κολούν και μεταδίδουν τον ιό ακριβώ όπω και οι για τα εμβόλια. Θεωρούμε απαράδεκτη και αντιπιστημονική τη δίωξη των μη εμβολιασμένων λόγω τη επιθυμία μα να μην εμβολιαστούμε με ένα εμβόλιο που δεν εμποδίζει τον εμβολιασμένο να κολλήσει και να μεταδώσει τον ιό και επομένω δεν προσφέρει στου ασθενείς μα καμία απολύτω προστασία. Η Δημόσια Υγεία τίθεται σε κίνδυνο από το γεγονός ότι οι εμβολιαστέντες γενικά, αλλά και οι εμβολιαστέντες υγειονομικοί ειδικά, ενώ είναι πιθανόν να νοσούν και να μεταδίδουν τον ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί την όσο COVID-19, δεν ελέγχονται ποτέ.